Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη και η Ελλάδα πρέπει να έχει μια δυνατή φωνή. Με αυτά τα λόγια συστήνεται στον κόσμο η ξανθιώτισσα υποψήφια με το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Χιουμεϊρά Αμέτογλου. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στις ευρωεκλογές. Μου έγινε μια τιμητική πρόταση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη της εκπροσώπησης όλης της Θράκης. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές αναρωτιόμαστε όλοι μας και κατηγορούμε άλλους για το ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στην πολιτική, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να αποδείξουμε κι εμείς οι νέοι, οι επιστήμονες, οι μορφωμένοι άνθρωποι, ότι έχουμε και πληρούμε όλα τα κριτήρια για να μπορούμε και εμείς να αναδείξουμε τη χώρα μας. Συμμετέχετε σε μια εκλογική αναμέτρηση, την οποία πολλές φορές οι συμπολίτες μας τη θεωρούν δεύτερης διαλογής, να το πω έτσι. Προτάσσουν συνήθως μπροστά τις εθνικές εκλογές ή και τις αυτοδιοικητικές, ακόμα δημοτικές ιδίως εκλογές. Ποιο είναι, πιστεύετε, το σημαντικό που πρέπει να κάνει τους συμπολίτες μας να πάνε στα εκλογικά τμήματα και να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές? Εγώ διαφωνώ σε αυτό, γιατί είμαστε μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Οι μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις παίρνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί θέλουμε να έχουμε και δικούς μας ανθρώπους, ανθρώπους ικανούς που μπορούν να διαχειριστούν κάποια σημαντικά θέματα της πολιτείας μας. Οπότε η Ελλάδα πρέπει να έχει μια δυνατή φωνή εκεί. Εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η μειονότητα την οποία εκπροσωπείτε. Κατά πόσο πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την μειονότητα της Θράκης το να υπάρχει εκπρόσωπός της μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με κάποιο ελληνικό κόμμα? Θα βοηθήσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το στείλουμε αυτό το μήνυμα, ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε ποτέ κάποιος μειονοτικός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν παίρνονται σοβαρές αποφάσεις, εγώ θέλω να συμμετάσχω, δεν θέλω να απέχω. Εμείς είμαστε εδώ για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε, και πρέπει να αποτελέσουμε και ένα παράδειγμα, καλό παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης και συμβίωσης στη Ξάνθη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Και βέβαια, λίγο πριν πάνε οι ψηφοφόροι στις κάλπες, αν είχατε τη δυνατότητα να τους απευθύνετε ένα τελευταίο μήνυμα, όπως έχετε τώρα μέσα από το κανάλι 6, τι θα τους λέγατε? Θα τους έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε στις εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν παίρνονται αποφάσεις, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, να είμαστε παρόντες, να λέμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που πρέπει να γίνει. Το να απέχουμε δεν είναι λύση. Θα πάμε όλοι να ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι έχει να προσφέρει στον τόπο.